Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο που η λαϊκή αγορά της Καβάλιλας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα σύμφωνα με τους έμπορους. Εκείνη ήταν ικανοποιητική. Βέβαια, είμαστε ακόμα στην μέση της λαϊκής. Πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος, κυκλοφορεί κόσμος και το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο και στο τέλος. Όσον αφορά το αγοραστικό κομμάτι, όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, σήμερα δεν το είδα. Είδα ότι ο κόσμος ψώνιζε με διάθεση. Υπάρχουν μέρες που το βλέπω πράγματι, αλλά νομίζω ότι είναι αρχή του μήνα οπότε ο κόσμος ψωνίζει με διάθεση. Ο καιρός είναι καλός, κατεβαίνει ο κόσμος, υπάρχει λίγο κίνηση. Όταν θα δυσκολέψει ο καιρός, θα δυσκολέψουν και τα πράγματα. Είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα η κίνηση, λέει, και η αγορά. Είναι. Εντάξει, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ. Σήμερα δεν ήταν πολύ καλή μέρα. Είχε κόσμο, αλλά δεν ψώνιζε πολύ. Δεν είχε όρεξη ο κόσμος. Μάλλον λεφτά δεν έχει. Αυτό που αναφέρουν οι πολίτες στην κάμερα του Ένα Channel είναι ότι έχουν δει αρκετή μείωση στο πορτοφόλι τους, κάτι που τους αναγκάζει να αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα. Καλημέρα, δεν είμαστε από εδώ, είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε. Τι έχετε ψωνίσει? Τα καθημερινά. Βρίσκουμε καλύτερες τιμές? Καλές είναι, τι να κάνουμε. Όταν έχεις σύνταξη μικρή δεν φτάνουν. Όταν έχεις σύνταξη κανονική, κάτι γίνεται. Βρίσκουμε φρέσκα προϊόντα στη λαϊκή, γι' αυτό προτιμάμε. Βέβαια, γι' αυτό ερχόμαστε. Γι' αυτό ερχόμαστε στη λαϊκή. Παίρνουμε ωραία, κοίταξε, μαρουλάκια, ωραία. Πάντα, ωραία. Είναι φρεσκότατα. Σας ψωνίσαμε σήμερα τη λαϊκή? Ψωνίσαμε. Τι πήραμε, τα απαραίτητα? Τα απαραίτητα. Λαχανικά, φρούτα, συνήθως αυτά. Βρίσκεται καλύτερες τιμές? Ναι. Έχω και καραγιόκ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρίσκεται και η αγοραστική κίνηση στην λαϊκή αγορά της Ξάνθης. Οι έμποροι διαμορτύρονται ότι οι πάγκοι τους είναι ακόμα γεμάτοι και δεν έχουν ξεπουλήσει το εμπόρευμά τους. Όχι, δεν ήταν η κίνηση, δεν είχε κίνηση. Γενική πολύ χάλια. Είναι. Πολύ χάλια. 80% μείον. Πολύ χάλια. Εγώ πουλούσα 50 τελάρια και τώρα 30 τελάρια πώς θα πουλήσω. Πολύ χάλια, πολύ χάλια. Σήμερα ήταν λίγο βαριά. Παρόλο που έχουν σφίξει τα πράγματα, λόγω κρίσης, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αλλά μην ξεχνάς ότι το παζάρι της Ξάνθης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα σχεδόν της Ελλάδας. Σήμερα? Πάλι δουλεύουμε. Σήμερα? Έτσι και έτσι. Εμείς το λέμε βαρύ σχετικά παζάρι. Βαριά χαρακτηρίζουν οι έμποροι την αγοραστική κίνηση στη λαϊκή αγορά της Ξάνθης αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάτι που πλέον έχει να κάνει καθαρά με το πορτοφόλι των Ελληνοπολιτών, οι οποίοι έχουν δει τρομερή μείωση σε μισθούς και συντάξεις. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος συνεχίζει να υποστηρίζει τη λαϊκή αγορά της Ξάνθης, γιατί όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, εδώ βρίσκουν καλύτερες τιμές αλλά και φρέσκα προϊόντα. Κάθε Σάββατο κατεβαίνετε στη λαϊκή της Ξάνθης? Κάθε Σάββατο όλο. Και τι ψωνίζετε συνήθως? Προκυφτευτικά από όλα, λαχανικά, φρούτα, λαχανικά, ό,τι βρεις. Ψωνίζουμε από τη λαϊκή, την προτιμάμε? Πολύ καλά. Σήμερα πήραμε όλα 50 λεπτά. Μια χαρά είναι. Φρέσκα προϊόντα? Καλά είναι. Καλύτερες τιμές? Πολύ καλές. Ωραία. Πολύ καλές. Έρχεστε κάθε Σάββατο στη λαϊκή της Ξάνθης? Κάθε Σάββατο. Σας έχουμε βγει για ψωνιά στη λαϊκή? Μόλις. Ψωνίζουμε από τη λαϊκή κάθε Σάββατο? Σχεδόν. Προτιμάμε. Εννοείται.